στην τηλεφωνική γραμμή ένας άνθρωπος που τον ήξερε πάρα πολύ καλά και με τον οποίο πάρα πολλές φορές και δημοσίως, και κατ' αλλά και δημοσίως, γιατί αυτό είναι που έχει ακούσει ο κόσμος, τι ξέρει, είχαν αντιπαρατεθεί αρκετές φορές, είχαν βρεθεί έτσι να διαφωνούν. Και τον ήξερα όμως και σε προσωπικό επίπεδο, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι τέτοια μέρα, βέβαια. Ναι. Θέλω να εκφράσω δημόσια τα συλληπιτήριά μου σε όλο τον όμιλο των παραπολιτικών, σε όλους εσάς τους εργαζόμενους του σταθμού, κυρίως όσον αφορά το σταθμό του Γιάννη Κουτσάκη που ήταν στα Μαθελούκια και ασφαλώς την σύζυγό του, την αγαπημένη Αδριάννα και στο παιδί του. Θέλω να σου μιλήσω μεγάλη ειλικρίνεια, ήταν πάρα πολύ σοκαριστική για μένα αυτή η είδηση. Δεν μπορούσα να την πιστέψω όταν την άκουσα. Νέος άνθρωπος που έσφυζε από ζωή, ήταν, τον βλέπατε, ήταν υπερδραστήριος. Εγώ είχα μιλήσει μαζί του λίγες ώρες πριν. Και ξέρετε, καμιά φορά αντιλαμβάνεται πόσο ασήμαντα είναι όλα αυτά για τα οποία συναχωριόμαστε κάθε μέρα. Όταν τελικά όλοι είναι τόσο πολύ φευγαλέα. Πάσο τόσο, ο Παναγιώτης ήταν ένα άξιο παιδί, έντιμο παιδί. Ένας χαρακτήρας που ό,τι είχε να πει στο λέει κατευθείαν και που ασφαλώς θα μας λείψει πάρα πολύ. Εγώ που συνήθως διαφωνούσαμε πολιτικά και σε άλλα θέματα, αναγνώριζα ποιος ήταν πολύ αποφασισμένος εκεί, αυτό που λέει ο Τύρης. Δηλαδή, αν κάτι πίστευε, θα πήγαινε με το κεφάλι στον τοίχο να το χτυπήσει. Δεν συζητούσαμε. Θα το πάλευε. Βασίλη μου, όταν ήξερα πάρα πολλά χρόνια το Παναγιώτη, κοντά 20 χρόνια. Και θα με λένε ότι είναι πραγματικά σοκαλισμένο. Ήταν κάτι που μου προκάλεσε σοκ, θλίψη, πένθος, στεναχώρια. Τι να πω. Ας κάνω του Θεού. Υπουργέ, καλά, δεν είναι και τόσο δίκαιο αν είναι του Θεού. Τώρα εγώ διαφωνώ σε αυτά. Δεν είναι τάξη των ανθρώπων να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Ας φύγουμε. Έχει μια σειρά σε αυτή την ιστορία. Υπουργέ, τι... Οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν, κύριε Σκουρή, «Ον οι θεοί φιλούσι αποθνείς κοινέως». Αυτόν που αγαπούν οι θεοί πεθαίνει νέος. Με την έννοια ότι δεν θα γνωρίσει το γύρας. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που η ανθρωπότητα, η ανθρώπινη φύση, η θνητή, τα χειριζόμαστε από τον τρόπο που υπάρχουμε. Είναι άδικα όμως. Είναι, έχουν στοιχεία αδικία προφανώς. Έχουν, είναι άδικα. Αν σας έλεγα να χαρακτηρίσετε τον Παναγιώτη έτσι σαν προσωπικότητα με λίγα λόγια, Υπουργέ, ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες. Ο Παναγιώτης ήταν εξαιρετικά εργατικός άνθρωπος, δούλευε χωρίς ωράριο. Δεν είχε όρια στην όρεξή του για να εργάζεται και να βγάζει ειδήσεις και να θυμάται τις εφημερίδες και να στείλει τους σταθμούς κλπ. Τώρα ετοίμαζε και ένα νέο μεγάλο εκδοτικό εγχείρημα, ίσως να βρέθηκε σε πολύ μεγάλη πίεση, δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.